μια ήρεμη, σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη συζήτηση, κανείς άλλος δεν θα μιλήσει. Διότι έτσι θέλω, με συγχωρείτε, θα μου επιτρέψετε να προεδρεύω τις διαδικασίες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν δεν το θέλετε, εντάξει, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, επί όλων αυτών των ζητημάτων δεν θα ανακυκλώνουμε. Ήσασταν τόσο σαφείς όλοι και πάρα πολύ σωστά και πολιτικά μιλήσανε όλοι επί των θεμάτων ακριβώς αυτών τα οποία επανέθεσε τώρα και ο πρόεδρος ο κ. Βενιζέλος. Ήσασταν και ήμασταν τόσο σαφείς που ακριβώς επ' αυτού εγώ λέω ότι θα αναλάβω την ευθύνη να γίνει αυτή η διεγέρσεως κατά αναλογία ψηφοφορία. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει η ολομέλεια η οποία είναι το όργανο, το μόνο όργανο, όπως είπαμε και προηγούμενα, που δεν μπαίνει ούτε σε διοικητική ούτε δικαστική αίρεση. Να μην έχει το δικαίωμα να έχει μία άποψη για το πώς θα το ψηφοδέλτιο με τις κατευθύνσεις. Διαδικασίες δεν μπορείτε. Κύριε Τσαβάρα, με συγχωρείτε. Για το πράγμα για το οποίο είπαμε ότι σήμερα το πρωί θα λυθεί και το είχατε θέσει από χθες το πρωί ως ανάγκη να επιλυθεί ως ζήτημα πριν να εξελιχθεί η συζήτηση. Είπαμε να την κάνουμε σήμερα, τη συζήτηση την κάναμε, είχε γίνει και χθες και θα συνεχιστεί επί των ιδίων επιχειρημάτων, αλλά η Βουλή επ' αυτής της συζήτησης κατά πλειοψηφία διεγέρσεως, εάν υπάρξει τέτοια πλειοψηφία, πρέπει να έχει μια γνωμοδότηση. Παρακαλώ πολύ. Το ζήτημα είναι για την καταγραφή, για το δικαίωμα, επαναλαμβάνω. Το ζήτημα είναι το εξής, για το δικαίωμα ενός εκάστου κόμματος να περιγράφει κάτω από τα άρθρα την διάταξη, την κατεύθυνση της διάταξης και βεβαίως μέσα από αυτή την περιγραφή να τεκμηριώνει και την ανάγκη μιας δεσμευτικότητας, επαναλαμβάνω με την έννοια, κύριε Κοντονή, τα είπατε χθες, τι εντάξει, θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο, θέλετε να μιλήσετε, να ακυρώσουμε αυτή τη διαδικασία, σας παρακαλώ. Μιλήσαμε και διευκρινίσαμε ότι η αναγραφή της κατεύθυνσης δίνει την αίσθηση και την διάθεση και την γραμμή της σχετικής δέσμευσης. Εάν επ' αυτού η Βουλή αποφανθεί, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο θα ληφθεί υπόψη τους. Επιτρέψτε μου, κύριε Βενιζέλο, σας παρακαλώ, μην αναλύετε. Συνεχώς δεν έχετε φοιτητές εδώ πέρα να τους αναλύετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή η αίσθηση, με συγχωρείτε, όπως κατά κόρον υπόθηκε, πως θα είναι σε γνώση. Δεν έδωσα, εγώ μιλάω, κύριε Παπά. Λοιπόν, όχι, δεν σας επιτρέπω, δεν θέλω να μ' ακούσετε, κύριε Τζαβάρα. Έχετε μιλήσει 3 φορές από το πρωί. Δεν ετέθη κανένα καινούριο ζήτημα. Σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Όχι, δεν θα πάρετε το λόγο. Δεν θα δώσω σε κανέναν άλλο το λόγο. Αφού την είπατε τη στάση. Για να πείτε τη στάση σας επί της διαδικασίας. Βεβαίως, εντάξει. Αυτό είναι άλλο, κύριε Παπά. Εντάξει, μην εξεγείρεστε. Λοιπόν, ακούστε πάντοτε. Λοιπόν, παρακαλώ, σταματήστε εκεί. Σταματήστε. Ένα λεπτό. Λέω ότι όπως κατά κόρον αναφέρθηκε και σωστά, ακριβώς επειδή παρεμβάλλεται ο λαός, το εκλογικό σώμα, οι εκλογές που θα γίνουν ανάμεσα στις 2 βουλές, όλο το κόρπους αυτής της συζήτησης και οι δεσμεύσεις των κομμάτων θα ληφθούν υπόψη, όχι μόνο τυπικά κατά το άρθρο, αλλά και κατά την αιτιολόγηση και την κατεύθυνση και τη δέσμευση που πήρε δημοσίως κάθε δύναμη πολιτική. Και θα υπάρξει κατάφαση ή άρνηση και σε αυτή την πράξη. Με αυτή την έννοια η ολομέλεια είναι το μόνο προφανώς σώμα το οποίο μπορεί πάνω σε αυτό το ζήτημα να έχει, ας πούμε, μία βούληση, την έκφραση μίας βούλησης. Περί αυτού θα πρόκειται. Άρα, μόνο εάν θέλουν εκπρόσωποι των κομμάτων για τη στάση που θα τηρήσουν στην διαδικασία, παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα.